Στην Κομωτινή βρέθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς, προσκεκλημένος του καθηγητή Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Διονύση Χιόνι. Στο αμφιθέατρο της σχολής, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μάθημα από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης. Επισκεπτόμαστε την Κομωτινή με αφορμή μια πρόσκληση που είχαμε από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τους φοιτητές και να αναλύσουμε τις δυνατότητες και τις θετικές οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην οικονομία η επέκταση, το άνοιγμα των δυνατοτήτων των δικτύων νέας γενιάς, των δίκτυων δηλαδή των υπερυψηλών ταχυτήτων σύνδεση στο διαδίκτυο. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους φοιτητές και νομίζω ότι θα πρέπει όλη η κοινωνία μας να αντιληφθεί ότι η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών μπορεί να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, τη δουλειά μας πιο παραγωγική, τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε με το δημόσιο, τον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνουμε τα προϊόντα της ψυχαγωγίας, πάρα πολύ πιο αποτελεσματικό και πάρα πολύ πιο όμορφο. Όσον αφορά τις άδειες που βρισκόμαστε, νομίζω τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και θα έλεγα σε όλους τους δημοσιογράφους να απευθύνουν και τις ερωτήσεις στους αρμοδίους. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει την αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Έχει κάνει μια πολύ άρτια δουλειά και νομίζω ότι τα πράγματα ολοκληρώνονται.